να είναι και αυτό. Γιάννης Πλούταρχος, μετά τις πολύ πετυχημένες εμφανίσεις του στην Αθήνα, ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη με τον Νίνο και τη Μαρία Ιακώβου. Τον συνάντησα στο καμαρίνι του στο Fix και μιλήσαμε για όλα. Εγώ σου έχω φέρει παραδοσιακό χαλβά, συμμυχδαλένιο. Να πεθάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δοκιμάσεις. Βέβαια θα δοκιμάσω. Όπως θέλεις. Ευχαριστώ πολύ. Είναι όλος δικό σου, να κάτσεις μετά. Να το φας με την ησυχία σου. Εδώ για τις πρόβες είναι τέλειο. Για τις πρόβες, ε. Γενικά τρώω γλυκά. Τρώω τα πάντα, γι' αυτό και παχαίνω. Ναι, μου αρέσουν τα γλυκά. Και πιο πολύ, μετά τα 35, μου είμαι 41 χρόνων, μετά τα 35 άρχισα να ζητάω γλυκά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ορμονικό, ποιο να ξέρω. Μετά ξεκίνησε και η μεγάλη παραγωγή παιδιών. Το 35. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πολύτεκνος και βάλε. Ναι. Όταν ξεκινήσαμε με τη γυναίκα μου, κάναμε τα πρώτα μας δύο παιδιά. Η Μαρία μετά δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία να κάνει ένα τρίτο παιδί. Φυσικά και το κατάλαβα αμέσως. Παρότι τότε, μέχρι τότε δεν είχα βγάλει το όνομα του πατέρα μου. Και ξέρεις, τα κρατάμε και λίγο έτσι στον τόπο μας. Ήμουν λίγο έτσι στεναχωρημένος. Αλλά απ' την άλλη όμως, έπρεπε να φουγκραστώ τη γυναίκα μου και να συμφωνήσω στη θέλησή της αυτή, να μην θέλει να κάνει άλλο παιδί. Στην πορεία όμως, μετά από 5 χρόνια, άρχισε η ίδια να ζητάει ένα τρίτο παιδάκι. Μετά ήρθε και το τέταρτο, ήρθε και το πέμπτο. Όλα σε σένα τα βρήκα, είμαι ευτυχισμένος. Ακόμα και ο Άγιος που έχουμε έτσι, τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον έχουμε σαν προστάτη της οικογένειας. Βγάλαμε και το όνομά του. Πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύω στη θετικότητα και στο καλό, και στο καλό ας πούμε, γενικώς. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι, έχουν δώσει, πρέπει να δώσουμε πολύ βάση σε αυτό, στη θετικότητα. Πρέπει να δώσουμε πολύ βάση στο να αγαπάμε τους ανθρώπους, διότι αυτό πάλι εμείς βγαίνουμε κερδισμένοι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να το κατανοήσει ο άνθρωπος. Απλά ακόμα δεν έχουμε οριμάσει σαν άνθρωπο να μπορέσουμε να χαϊναγωγούμε τα πάθη μας και να φτάσουμε σε ένα σημείο να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Ο Χριστός μας το έδωσε αυτή την κουβέντα, μας την έδωσε αυτή την εξίσωση ζωής που λέει αγαπάτε αλλήλους, αλλά εμείς δεν το πήραμε τόσο σοβαρά αυτό που είπε, τόσο ζεστά. Μας έδωσε μια εξίσωση λοιπόν για το πώς μπορεί ο άνθρωπος να εξελιχθεί. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω από την πλευρά μου. Δεν είμαι πολύ, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ της θρησκείας και αυτά, απλά αν ο Θεός είναι το καλό, τότε πιστεύω στο Θεό. Εσύ επιλέγεις το Πάσχα να μην τραγουδάς ποτέ? Ναι. Τα τελευταία 7, 8, 9 χρόνια. Από πάντα. Εντάξει, δεν θέλω. Θέλω να είμαι με την οικογένειά μου εκείνη τη στιγμή, αυτές τις μέρες. Θέλω να είμαι στο χωριό μου, στον τόπο μου. Τον αγαπάω πολύ. Θέλω να μαζευόμαστε όλοι μαζί. Θέλω να ζω λίγο θέλω να ζω και εγώ και τα παιδιά μου, γιατί έχουμε υποχρέωση να τα μεταφέρω αυτά στα παιδιά μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Θέλω να τα ζούμε όλοι μαζί αυτές τις Άγιες Μέρες. Αυτό. Εκεί στο χωριό σου δεν πηγαίνεις μόνο Πάσχα, πηγαίνεις καλοκαίρια, ναι, πηγαίνεις Χριστούγεννα. Στο χωριό μου εντάξει, πηγαίνω συνέχεια. Απλά αυτές τις μέρες είναι πολύ ωραία τα χωριά μας γενικώς. Καλό είναι έτσι να. Όσοι έχουν χωριό, όσοι έχουν κάπου δηλαδή, καλό είναι αυτές τις μέρες να γεμίζουν και τα χωριά. Εκεί τι κάνεις, έχεις το δικό σου μποστάνι, βγάζεις κρασί, τι κάνεις? Δεν έχω ούτε μποστάνια ούτε κρασιά. Α, έχω ένα μποστάνι, μια αράδα που λέμε, μια σειρά. Κάθε καλοκαίρι βάζει η μάνα μου καρπούζια και πεπόνια έτσι, στην αυλή που λένε. Τα κακοσέικα, τα γνωστά πεπόνια και καρπούζια. Τα αργήτικα. Ο Γιάννης Πλούταρχος μπορεί να περνά πολύ χρόνο στο χωριό του, τη Μαυρόγια, κοντά στον Ορχομενό, όμως λατρεύει τη Χαλκιδική. Και μου έχουν πει επίσης, γιατί το έχω ψάξει πολύ το θέμα, ότι κάνετε και καραό και πάρτι. Στο κάμπινγκ. Έχουμε ένα υπέροχο κάμπινγκ που πηγαίνουμε, πραγματικά. Και είναι ωραίο γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Τα κάμπινγκ είναι πολύ καλά για τα παιδιά. Αρέσουν πάρα πολύ στα παιδιά. Και σε εμάς τους μεγάλους βέβαια. Είναι αυτό το χαλαρό, το ελεύθερο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είσαι όλη μέρα με ένα μαγιό στη θάλασσα. Είναι μια ελευθερία. Και κάθε βράδυ λοιπόν διοργανώνουν εκεί πέρα όλοι καραόκι πάρτι. Φαντάζομαι εσύ δεν τραγουδάς γιατί θα κερδίζεις. Με βάζουν και τραγουδάω όμως. Η γυναίκα σου τραγουδάει. Όλοι τραγουδάνε, οι πάντες.
Δεν κάνει εντύπωση στους άλλους εκεί στο κάμπινγκ που βλέπουν τον Πλούταρχο δίπλα τους. Γιατί να κάνει. Με το μαγιό. Μια χαρά, γιατί δεν κατάλαβα πώς πρέπει να είμαι. Δηλαδή, μισακάκι. Φτάνει. Τα βάζω στα μαγαζιά που δουλεύω. Ακολουθώ το σφιγμό της οικογένειάς μου. Για μένα έχει προτεραιότητα αυτό. Αλήθεια, και μάρτυρος μου ο Θεός, αν λέω ψέμα. Πάει λίγος καιρός που μιλούσε ο Θεός με την κάθε σου λέξη. Και εσύ έβαλες ματιά μου την καρδιά να διαλέξει. Το προσπαθείς συνειδητά το να χτίσεις μια εικόνα, συμβουλεύεσαι την εταιρεία σου, συμβουλεύεσαι κάποιον άνθρωπο που εμπιστεύεσαι κάτι. Δεν έχω προσπαθήσει ποτέ να κάνω καμιά εικόνα. Και δεν γίνεται να κάνω κάποια εικόνα, γιατί έτσι είναι η ζωή μου, έτσι είναι ο βίος μου. Δεν μπορώ να είμαι κάτι διαφορετικό στην καριέρα μου, ας πούμε, και κάτι στην προσωπική μου ζωή. Τουλάχιστον όσοι άνθρωποι με γνωρίζουν, το βλέπουν. Και αυτό και με κρατάει κιόλας. Αυτή είναι και η αλήθεια μου όλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το μυστικό, αν θες. Βλέπεις τα περιοδικά να δημοσιεύονται φωτογραφίες από βόλτα σου, ξέρω εγώ, σε εμπορικό κέντρο στην Αθήνα, τα παιδιά σου. Παραξενεύεσαι, σου φαίνεται κάπως. Είναι λίγο ενοχλητικό αυτό, διότι καμιά φορά πηγαίνουμε έτσι βόλτες διάφορα μέρη με τα παιδιά. Δεν είναι το και τόσο ωραίο πράγμα να έχεις έναν φωτογράφο ξαφνικά που να σε χτυπάει, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Και εντάξει, εμένα, αλλά τα παιδιά μου, αλλά τι να κάνεις, θα αρχίσεις τώρα δηλαδή, να κάνεις μηνύσεις και αυτά, είναι αστεία, εντάξει. Είμαι ένα επώνυμο άτομο. Σίγουρα ο καθένας είναι να κάνει τη δουλειά του. Το κατανοώ αυτό. Το κατανοώ, εντάξει. Και αυτοί θέλουν να βγάλουν το μεροκάματό τους. Τι να κάνουμε τώρα. Τα παιδιά στο σχολείο λένε: εγώ είμαι η κόρη του Πλούταρχου, ο γιος. Εύχομαι πως δεν λένε. Δεν τα λένε. Εύχομαι πως δεν λένε τέτοια πράγματα. Ποιος ξέρει. Σε ποια ηλικία κατάλαβαν τι δουλειά κάνεις? Μετά τα 3,5-4 χρόνια εκεί πέρα αρχίζουν και συνειδητοποιούν ποιος είμαι. Το είδα σε όλα μου τα παιδιά και μέχρι στιγμής το παίρνουν πολύ ωραία. Την ισορροπία σου ως ζευγάρι με τα 5 παιδιά πώς τη βρίσκεται? Όσο μεγαλώνω και όσο έχω τον σύντροφό μου δίπλα, τόσο πιο πολύ τον σέβομαι και τον αγαπάω. Τόσο πολύ μας δένουν πράγματα. Διότι πραγματικά αυτό που δημιουργήσαμε είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ειδικά με το επάγγελμα που κάνω. Ευχαριστώ τον Θεό για τους ανθρώπους, για όλο αυτό το πράγμα που καταφέρει να κάνω. Χάρη σε αυτούς. Στο Θεό και στους ανθρώπους.